2012, η χρονιά που άλλαξε την Κύπρο. Η οικονομία δεν θα είναι ποτέ ίδια. Το Σεπτέμβριο του 2011 η κυπριακή οικονομία δέχθηκε απανωτές υποβαθμίσεις από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης. Στις 25 Ιουνίου του 2012 η Κύπρος αιτήθηκε την ένταξή της στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Για πρώτη φορά οι πολίτες του τόπου αρχίζουν να βομβαρδίζονται με όρους που αφορούν στη δανειακή σύμβαση. Η λέξη μνημόνιο κατέκλυσε την καθημερινότητα όλων. Αντιπροσωπεία της Τρόικας καταφθάνει για πρώτη φορά στην Κύπρο στις 25 Ιουνίου και αρχίζει εντατικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια για τους όρους του δανείου. Το αρχικό σχέδιο που προτάθηκε βρήκε αντίθετη την πολιτιακή ηγεσία και οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν τους επόμενους μήνες. Στις 30 Νοεμβρίου του 2012 η κυπριακή κυβέρνηση συμφώνησε με την Τρόικα τους όρους διάσωσης της κυπριακής οικονομίας, απομένοντας να συμφωνηθεί το ακριβές ποσό της αναχρηματοδότησης των τραπεζών. Με την αλλαγή σκυτάλης στην κυβέρνηση το Φεβρουάριο του 2013 και την ανάληψη εξουσίας από τον Νίκο Αναστασιάδη, στις 16 Μαρτίου επήλθε συμφωνία με τους δανειστές στο ποσό των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η απόφαση περιελάμβανε άντληση επιπλέον 5,8 δις με φορολόγηση κούρεμα των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες. Το κούρεμα ορίστηκε στο 6,7% για καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ και 9,9% για καταθέσεις που υπερβαίνουν τις 100.000. Η συμφωνία απορρίφθηκε πανηγυρικά από το Κυπριακό Κοινοβούλιο στις 19 Μαρτίου με 36 ψήφους εναντίον, 19 αποχές και 1 απουσία. Στις 25 Μαρτίου οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατέληξαν σε νέο σχέδιο χειρότερο από το προηγούμενο. Το κούρεμα καταθέσεων άγγιζε το 40% και διασφαλίζονταν μόνο οι καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Πολίτες είδαν καταθέσεις ολόκληρης ζωής να εξανεμίζονται σε μία νύχτα. Τα όσα ακολούθησαν το πρωινό της Μαύρης εκείνης Δευτέρας του Μάρτη για την οικονομία του τόπου απερίγραπτα. Ο πανικός κυρίευσε άπαντες. Τα γεγονότα πρωτόγνωρα. Οι πολιτικοί ανέσυραν τα σπαθιά από τα θικάρια, επιδιδόμενοι στη μάχη της αλληλοεπίρρηψης ευθυνών. Το σοκ για το λαό ανυπολόγιστο. Οι πολίτες έτρεχαν πανικόβλητοι στις τράπεζες να σώσουν ό,τι προλάβαιναν. Οι κλειστές πόρτες που αντίκρισαν ξεχύλιζαν την οργή και την απόγνωση. Οι άμεσοι περιορισμοί που επιβλήθηκαν ασφυκτικοί. Οι καταθέσεις των πολιτών σε πλήρη ομοιρία. Έλλειψη ρευστού, στάση πληρωμών και άμεσες περικοπές μισθών, αναρρίχηση του δίκτυα ανεργίας και κλείσιμο δεκάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων ήταν κάποια από τα επακόλουθα του μοιραίου κουρέματος που στιγμάτισε την ιστορία του τόπου. Ενδεικτικό το ρεκόρ ανεργίας που αγγίζει σήμερα τις 70.000 των ανέργων. Οι αρνητικές εξελίξεις και η καθολική απέτηση καθιστούσαν επιτακτική την έναρξη δικαστικής έρευνας για την απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους της οικονομικής κατρακύλας. Στις 28 Μαρτίου το Υπουργικό Συμβούλιο προχωρεί στο διορισμό Ερευνητικής Επιτροπής με πρόεδρο τον πρώην δικαστή Λουανοτάτου Γιώργο Πικί. Ξεκάθαρη όρη εντολής να ερευνηθούν οι αποφάσεις, ενέργειες ή παραλήψεις που οδήγησαν στο τέλμα την οικονομία του τόπου. Στις 2 Απριλίου παραιτείται ο Υπουργός Οικονομικών Μιχάλης Σαρής, θέτοντας σε αυτόν στη διάθεση των ανακριτών. Ένα χρόνο μετά το οδυνηρό κούρεμα, η Κύπρος λαμβάνει εύσημα για την πιστή εφαρμογή της δανειακής σύμβασης που συνήψε. Δειλά-δειλά επανακτά την αξιοπιστία της στους οίκους αξιολόγησης και προσπαθεί να ανακάμψει και να κρατήσει εν ζωή τις δεκάδες των επιχειρήσεων που ψυχοραγούν. Οι ποινικές ανακρίσεις βρίσκονται προς το τέλος και ο λαός αναμένει με αγωνία αλλά και συγκρατημένη αισιοδοξία να δει υπαίτιους της κατάστασης στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης είναι τώρα εκείνο των αποκρατικοποιήσεων, με τη Βουλή να έχει δώσει μόλις προχθές το πράσινο φως για την υλοποίησή τους.